Θα ακούσαμε λοιπόν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στους νέους, λοιπόν, κυρίως αναφέρθηκε. Έτσι είναι. Γιατί ξέρετε, τα παιδιά, πολύ μικρότερα, εσείς είστε μικροί, και παιδιά τα οποία είναι μικρότερα από την ηλικία μας, έχουν περάσει στενοπούς πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια με τις αλλεπάλληλες κρίσεις, την οικονομική κρίση, αμέσως μετά όλη αυτή τη δυσκολία που δημιουργήθηκε στην αγορά εργασίας και βέβαια μετά με τον κορονοϊό, όλοι ζήσαμε και ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ πιεστική. Και οι νέοι αυτή τη στιγμή θέλουν να κάνουν τα επόμενα βήματα και νιώθουν ότι δεν μπορούν. Άρα αυτή τη στιγμή με επιδότηση, η οποία είδατε ότι πηγαίνει για τους πρώτους 6 μήνες της εργασίας, στα 600 ευρώ τα οποία είναι στον επιχειρηματία, αλλά 600 ευρώ και στο νέο επιπλέον του μισθού. Και βέβαια και πολλές άλλες ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τις ασφαλιστικές εισφορές και με τη χρήση και του ίντερνετ που ούτως ή άλλως όλοι είμαστε στο κινητό όλη μέρα. Ξέρω ότι οι γονείς μπορούν να σκεφτούν αυτή τη στιγμή, μα επιδότηση και για τα παιδιά. Ας σκεφτούν και με την τηλεκπαίδευση τι έχει γίνει. Και βέβαια το γεγονός ότι αναζητούμε τις πληροφορίες όλοι πλέον μόνο στο διαδίκτυο. Άρα ακούσαμε ένα κράμα μέτρων που έχουν ουσιαστικά στο νου πρωτίστως τους νέους αλλά και κάθε πολίτη. Είδατε αυτό το ζήτημα τώρα με τη γονική παροχή, με την απαλευή του φόρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και κάτι που πιστεύω ότι μπορεί να μην έχει γίνει τόσο έτσι έντονο κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Ότι το 50% της επιστρεπτέας ουσιαστικά αυτή τη στιγμή απαλήφεται. Mm-hmm. Άρα πολύ σημαντικά μέτρα που έχουν να κάνουν και με την φορολογία. Είδαμε ότι ούτως ή άλλως η φορά αλληλεγγύης παραμένει ως μη καταβλητέα στον ιδιωτικό τομέα και για μια επόμενη χρονιά. Και βέβαια και το δικό μου κομμάτι, το δικό μας κομμάτι, το τουριστικό, ότι παραμένει το χαμηλό ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο μέχρι και τον Ιούνιο του 2022 και βλέπουμε. Γιατί είδαμε ότι έχει δει και πάρα πολλές παρατάσεις. Με το βλέμμα λοιπόν σε κάθε πολίτη, γιατί πρέπει ουσιαστικά να βλέπουμε το βήμα μπροστά και την Ελλάδα ψηλά. Φέτος είδαμε και μια προσπάθεια τουλάχιστον τουριστικά να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν και περιοχές τουλάχιστον όπως και ο Εύρος και η Θράκη και η Σαμοθράκη. Ναι. Και έχω πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό. Γιατί σας το λέω, γιατί η χρονιά μας μαθαίνει και μας διδάσκει για πολλά πράγματα. Ότι ναι, η Ελλάδα μας ούτως ή άλλως πάντα θα έχει τον ήλιο και τη θάλασσα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλές ευκαιρίες. Γιατί την ίδια στιγμή, στον ίδιο τον νομό βλέπετε, εμένα νομός μου δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Έχει άλλους όμως πάρα πολλούς που έχουν αυτό το διτό χαρακτήρα. Μπορείς να απολαύσεις υπέροχες θαλασσινές εμπειρίες και την ίδια στιγμή να πας σε έναν ορεινό προορισμό ή να πας σε ένα μέρος το οποίο μπορεί να είναι όμορφα παραδοσιακά χωριά και να ζήσεις εκεί πέρα ξεχωριστές εμπειρίες. Αυτό προσπαθώ έτσι και ως αρμόδια για τις ειδικές μορφές να δώσουμε έτσι ένταση και με τον τουρισμό και με τον βιώσιμο τουρισμό, με τα όμορφα χωριά. Πήραμε προσφάτως ούτως ή άλλως και συμμετοχή σε μια διαδικασία, ακριβώς μια διαδικασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Είχαμε πάρα πολύ καλές υποψηφιότητες και σε άλλα μέρη και ο Εύρος πρέπει να σου πω ότι πρωταγωνίστησε. Αλλά είχαμε αποτελέσματα που βγήκαν ομόφωνα από μια ανεξάρτητη επιτροπή. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια για τις υποψηφιότητες που δόθηκαν. Ο Εύρος πραγματικά πρωταγωνίστηκε. Είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλη περιοχή. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και αυτό βέβαια είναι όλο το θετικό αποτύπωμα. Αναφερθήκατε πριν σε κάτι πολύ σημαντικό. Περιοχές οι οποίες μπορεί άλλες χρονιές να μην είχαν δει κάποια ένταση στις εισερχόμενες αφίξεις. Είδαμε φέτος ότι άρχισαν σιγά σιγά και γίνονται ορατές. Σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ και τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού τρέχει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Φέτος έχουμε δει ότι διπλάσιοι έχουν χρησιμοποιήσει τα βάουτσερ τους και όσοι μας παρακολουθούν, τους παροτρύνω αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουν τα βάουτσερ μέχρι 31 Δωδεκάτου. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε όλη την Ελλάδα και να επαναλάβουμε τις επισκέψεις μας.